Όταν θες να φλερτάρεις με θρησκευτικά υπονοούμενα, αλλά έκανες κοπάνα στο μάθημα των θρησκευτικών. Κοπελιά, πόνεσε όταν έπεσες από τον παράδεισο. Μόλις με αποκάλεσες σατανά. Οι μόνοι άγγελοι που μπορούν να απαντήσουν στην ερώτηση αν πόνεσε όταν έπεσαν από τον παράδεισο είναι ο σατανάς και οι δαίμονες, γιατί μόνο αυτοί έπεσαν από τον παράδεισο. Βέβαια, γιατί να φλερτάρεις εξ αρχής, αποκαλώντας τον άλλο άγγελο. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο καθένας ως άγγελο, αλλά εγώ σκέφτομαι τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ξέρετε ποια είναι η κύρια ασχολία του Μιχαήλ? Να παίρνει τις ψυχές μας όταν πεθαίνουμε. Πόσο κολακευτικό μπορεί να είναι αυτό? Και ναι, εντάξει, είναι άχαρη η δουλειά του Μιχαήλ, αλλά ακόμα και με τόσους θανάτους καθημερινά, βρίσκει το χρόνο να βοηθάει τη Σοφία Αλιμπέρτη στην έβρεση θέσης πάρκινγκ. Ο Γαβριήλ ξέρετε τι κάνει. Ακριβώς. Κανένας δεν ξέρει. Έδωσε ένα κρίνο πριν από 2.000 χρόνια και έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Πιθανότατα φυδιάζει στον κήπο της Εδέμ. Οπότε καταλήγουμε πως το φλερτ με θρησκευτικά υπονοούμενα είναι ωραίο, αρκεί να μην γίνεται Τετάρτες, Παρασκευές και τη Σαρακοστή και γενικότερα σε οποιαδήποτε νηστεία. Αλλά πριν το επιχειρήσετε, διαβάστε λίγο την Αγία Γραφή για να μην λέτε ανακρίβειες. Τώρα, όσον αφορά το αν τελικά πονάει όταν πέφτεις από τον παράδεισο, αφήστε να ρωτήσω κανένα δαίμονα όταν πεθάνω. Έτσι κι αλλιώς, με αυτά που σκέφτομαι και λέω, την έχω ήδη κλείσει τη θέση στην κόλαση. Σας εύχομαι τα καλύτερα, αγγελούδια μου.